Οργή έχει προκαλέσει η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να προσφέρει τη δυνατότητα ιδιωτικών ξεναγήσεων στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης έναντι του διόλου εκαταφρόνη του ποσού των 5.000 ευρώ, γράφει η Βρετανική Guardian, που σε σχετικό της δημοσίευμα αναλύει το ελληνικό σχέδιο αλλά και μεταφέρει τις απόψεις τουριστών και αρχαιολόγων. Το ποσό που απαιτείται για να μπορέσει κάποιος να απολαύσει αυτή την εμπειρία, ωστόσο, κρίνεται απαγορευτικό για τη μεγαλύτερη μερίδα των επισκεπτών. Χαρακτηριστικά τα παραδείγματα δύο τουριστών από την Αγγλία που αποφάσισαν να δουν το μνημείο από μακριά, καθώς δεν μπορούσαν να αντέξουν την πολυκοσμία αλλά ούτε και να διαθέσουν τόσα χρήματα. «Δεν πήγαμε όχι με τόσο κόσμο», είπε η Τζάκι Λόβ, στρέφοντας το βλέμμα της προς το μνημείο. «Δεν κρίναμε ότι θα ήταν το καλύτερο για εμάς», συμπλήρωσε, κοιτάζοντας τον σύζυγό της Μάλκομ. Ερωτώμενοι για την περίπτωση να κάνουν την ιδιωτική βόλτα των 5.000 ευρώ, ξεκαθάρισαν πως δεν θα πληρώναμε τέτοιο ποσό. «Τρελές τιμές», παρατήρησαν, «όχι για ανθρώπους σαν εμάς». Οι απόψεις τους αυτές απηχούν και τα όσα δηλώνουν αρχαιολόγοι και ξεναγοί που αντιτίθενται στο μέτρο. Οι ξεναγοί κάνουν λόγο για ανεφάρμοστο σχέδιο και επιμένουν ότι αντιβαίνει στο ίδιο το πνεύμα της Ακρόπολης ως σύμβολο της δημοκρατίας. Το αμέσως επόμενο που θα εφαρμοστεί είναι προτάσεις γάμου και πόση σαμπάνια εκεί πάνω, παρατήρησε η κυρία Δέσποινα Κουτσούμπα, αντιπρόεδρος της Ένωσης Αρχαιολόγων, η οποία μίλησε στον Guardian. «Θα νιώθουν ότι εφόσον έχουν πληρώσει τόσα χρήματα θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Η ίδια ιδέα κατά την ίδια αποκλείει κόσμο, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το έμβλημα της Δημοκρατικής Αθήνας, όπου κάθε πολίτης ήταν ισότιμος στα μάτια του νόμου. Ουσιαστικά», παρατήρησε, «οι εύποροι θα μπορούν να απολαύσουν αυτή την εμπειρία, ενώ αποκλείονται όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Είμαστε απολύτως αντίθετοι σε αυτό», υπογράμμισε. Καθώς οι αντιρρήσεις αυξάνονται, οι επικριτές επιμένουν πως πρόκειται για άλλη μια απόφαση που αυξάνει το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. «Βλέπουν την Ακρόπολη και οτιδήποτε σχετίζεται με τον τουρισμό ως προϊόν», είπε. «Αυτή η ιδέα των ιδιωτικών ξεναγήσεων είναι σαν να βάζουν μια ταμπέλα με τιμή στο χώρο. Μου θυμίζει μια δημοπρασία όπου ο πλειοδότης κερδίζει και του λένε «μπορείς να το έχεις όλο δικό σου». Είναι λάθος και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε προβλήματα», εκτίμησε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.